Γεια σας παιδιά, επιτέλους έφτασε ο μορφότερος μήνας του χρόνου, για μικρούς και μεγάλους. Τα Χριστούγεννα είναι η ωραιότερη στιγμή του χρόνου και αν και φέτος θα είναι λίγο διαφορετικά, είμαι σίγουρη ότι θα παραμείνουν μαγικά. Όμως τώρα που βρισκόμαστε μακριά, για να κάνουμε μαζί μια όμορφη κατασκευή για να στορίσουμε το σπίτι μας και η ατμόσφαιρα να γίνει μαγική. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε μία άσπρη κάλτσα, μία χαρτοτενία, ένα μπολ με ρύζι, μία κόλλα, κουμπάκια, το ψαλίδι μας και μερικές κορδέλες. Για πάμε να δούμε. Ξεκινάμε με την κάλτσα. Παίρνουμε και κόβουμε μέχρι εκεί που αρχίζει ο αστράγαλός μας. Αφήνουμε αυτό το μέρος στην άκρη γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε μετά. Ξεκινάμε με αυτό. Δένουμε την κορυφή με μία κορδέλα. Χρησιμοποιούμε ό,τι χρώμα μας αρέσει. Ορίστε, το αφήνουμε στην άκρη. Συνεχίζουμε με το μέρος της πατούσας. Παίρνουμε την κάλτσα, τη γυρίζουμε από την ανάποδη πλευρά για να μην φαίνονται τυχόν σχέδια. Την περνάμε μέσα στη χαρτοτενία για να μας διευκολύνει ώστε να τη γεμίσουμε με το ρύζι. Ξεκινάμε το γέμισμα. Μπορούμε να ρίξουμε φακές, μπορούμε να ρίξουμε φασόλια, οτιδήποτε έχουμε στο σπίτι μας. Γεμίζουμε μέχρι πάνω. Χρειάζεται να βάλουμε αρκετό από το ρύζι. Να το γεμίσουμε μέχρι πάνω. Συνεχίζουμε. Δεν το τσιγκουνευόμαστε. Τη βγάζουμε από τη χαρτοτενία και γεμίζουμε λίγο ακόμα όσο μας φέρνει. Τώρα, δένουμε την κορυφή της με μία κορδελίτσα πάλι. Ψηλά. Κόβουμε αυτό που προεξέχει και τώρα πιέζουμε ώστε να δημιουργήσουμε τον χιονάνθρωπο. Παίρνουμε άλλη μία κορδέλα, αν θέλετε σε διαφορετικό χρώμα, ώστε να διαμορφώσουμε τον χιονάνθρωπό μας και να φτιάξουμε το κασκόλ του. Είναι σχεδόν έτοιμη η κατασκευή μας, όμως δεν ξεχνάμε το σκουφάκι που δημιουργήσαμε στην αρχή. Το παίρνουμε και το βάζουμε ψηλά. Και τώρα πάμε για τις τελευταίες πινελιές. Παίρνουμε την κόλλα μας. Ξεκινάμε με το κουμπάκι. Και το άλλο. Και τα βάζουμε για ματάκια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε θέλουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για ματάκια από κουμπάκια, μπορούμε να τα βάψουμε αν δεν έχουμε και μπορούμε ίσως να βάλουμε και κάποια όσπρια. Ο χιονάνθρωπός μας είναι έτοιμος. Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς. Και είμαι σίγουρη ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε και πάλι θα αγκαλιαστούμε.
Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους.